Καλησπέρα, καλησπέρα και ξεκινάμε έτσι απότομα και ξαφνικά χωρίς να σας βάλω μουσικούλα γιατί λίγο καθυστερήσαμε και γι' αυτό το λόγο δίπλα μου βλέπετε τον Γρηγόρη το Γολιόπουλο που ενώ τον παρακαλώ 50 χρόνια να έρθει σαν ποιητής εν τέλει μου ήρθε σαν εθελοντής αλλά θα τον στριμώξουμε και άλλη φορά σαν ποιητή. Έχει πολλά να μας παρουσιάσει ο Γρηγόρης μας. Σας είχα υποσχεθεί λοιπόν ότι σήμερα, σαν τελευταία Τετάρτη του μήνα, ναι μεν είμαστε πιστοί στην παρουσίαση της ποίησης που θα είναι στο δεύτερο ημίωρο, αλλά τώρα μαζί μας είναι τα παιδιά από το Σύλλογο Φυλακισμένων... Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος. Ωραία, με τα παιδιά των Ονίσιμων. Λέω παιδιά γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι παιδιά. Μισό λεπτό, να βρω την κάμερά μας. Ωραία. Γιατί πιστεύω λίγο έτσι, λίγο, εκεί, εκεί, μπράβο εκεί. Γιατί πιστεύω όντως ότι το παιδί τι το εννοώ, το εννοώ στην ψυχή. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Σύλλογος Φίλοι Φυλακισμένο Ονίσιμος, που εγώ τον Ονίσιμο τον ξέρω πόσα χρόνια μου έρχονται οι κάρτες και οι φάκελοι στο σπίτι. Άλλο που δεν έχω κάθε φορά, στο όνομα του πατέρα μου έρχονται, γιατί όποτε είχα πάει έβαζα το όνομα του πατέρα μου. Και πάει, συνεχίζονται και έρχονται όμως. Ο πρόεδρος λοιπόν, θα θέλατε να πείτε μου το, θυμίστε μου το όνομα. Ιωάννης Παπασαραντόπουλος. Παπασαραντόπουλος Ιωάννης, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Αληθώς ο Κύριος. Και θα ήθελα να μας πείτε, εντάξει, ξεκινήσαμε λίγο απότομα, να μας πείτε μερικά πράγματα για τον Ονίσιμο, πώς εσείς μπήκατε σε αυτό το σύλλογο, πόσα χρόνια είναι. Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχάς. Είναι παλιός ο σύλλογος, είναι από το 1982, άρα έχει τώρα 42 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας. Mm. Είμαι από παλιά, ήμουν φίλος του Συλλόγου, χείρεψε η θέση του Προέδρου, έγινε μια συνέλευση και θέλησαν να είμαι πρόεδρος και από τότε... Άρα από τότε, από το 80... Όχι το, δηλαδή από το 2000. Μπήκατε εσείς στο Συλλόγο. Ναι, ναι. Υπήρχε, τι ήταν αυτό που σας ευαισθητοποίησε έτσι από τη δουλειά σας? Να σας πω την αλήθεια, όχι, δεν είχα και κάποια προσωπική επαφή με φυλακισμένο. Αλλά ένιωθα, ιδίως για τους αποφυλακισμένους, ιδίως περισσότερο από τους φυλακισμένους, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν από πού να πιαστούν. Δεν έχουν κανέναν να τους βοηθήσει. Mm-hmm. Ότι πρέπει η κοινωνία με κάποιο τρόπο να σταθεί δίπλα τους. Και βέβαια στους φυλακισμένους να έχουν μια διαβίωση αξιοπρεπή. Αυτό είναι και μια ασφάλεια. Αυτό ζητούν οι φυλακισμένοι. Αλλά οι αποφυλακισμένοι και οι οικογένειες των φυλακισμένων έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και εμείς προσπαθούμε σε αυτά τα τρία, στους φυλακισμένους, στις οικογένειες των φυλακισμένων και στους αποφυλακισμένους, να απαλύνουμε όσο μπορούμε τον πόνο τους. Γι' αυτό είπα παιδιά, γιατί εγώ νομίζω ότι όταν περάσει κάποιος μια τέτοια περιπέτεια, σκοτώνει τον παλιό του εαυτό και ξαναγεννιέται. Έτσι δεν είναι? Είναι το δέον αυτό. Δυστυχώς δεν, δεν γίνεται πάντοτε. Θα πρέπει και εμείς να, γιατί κάπου το έλεγαν, είναι όταν η στάμπα που λέμε. Ακριβώς. Που δεν φεύγει εύκολα η στάμπα. Και μπορείς να δεις ανθρώπους που έχουν εξελιχθεί, βοηθήσανε πολύ και τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Το είπαμε και με το φίλο μας. Πείτε μου το όνομά σας, θυμίστε μου. Νίκος Κάρμας είμαι. Νίκος Κάρμας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Δάσκαλος κιόλας, καθηγητής. Καθηγητέος, ναι, συνταξιούχος. Εντάξει, συνταξιούχος καθηγητής. Εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία ασχολούμαστε περισσότερο με την προσωπική επαφή των κρατουμένων. Αυτή η ομάδα λειτουργεί από πολλά χρόνια, περίπου έχουμε περάσει τα 60 χρόνια. Είχε ξεκινήσει από τις φυλακές της Βουλιαγμένης, Κορυδαλό και τώρα Αυλώνα. Και κάθε εβδομάδα, κάθε Σάββατο, 2 με 3 συνεργάτες επισκέπτονται δίκαιο τους κρατούμενους. Με κάποιο δώρο, με κάποια ρούχα, με κάτι, ναι, τα τσιγάρα, ας πούμε. Οι ανάγκες πάντοτε είναι πάρα πολλές. Ούτε μπορούμε, ούτε έχουμε τη δυνατότητα να τις καλύψουμε όλες. Αλλά
Περισσότερο θέλουμε να φανούμε εκεί και να δουν με αυτά τα παιδιά, όσους βλέπουν κάθε φορά, ότι δεν είναι ξεχασμένα, ότι κάποιος έστω αμετρά ασχολείται ή ενδιαφέρεται για αυτούς. Και... Εγώ νομίζω ότι και τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας έχουν βοηθήσει, το ξαναλέω αυτό, έτσι δεν είναι, στο να ενταχθούν στην κοινωνία κάποια παιδιά, στο να μάθουν τέχνες. Επειδή μετέχω σε αυτή την ομάδα, έτσι, ναι. Και βλέπω και εγώ παιδιά στον Αυλώνα και συζητάω για το σχολείο, όλα τα παιδιά είχαν πει ότι εάν δεν ήταν φυλακή δεν θα πήγαιναν σχολείο. Γιατί τα περισσότερα έχουμε σταματήσει, βλέπουμε σε μικρές τάξεις του δημοτικού, άντε να έχει τελειώσει δημοτικού ή πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Ναι, ναι, και ειδικά αν είναι Ρωμά και τέτοια, έβλεπα μια εκπομπή στην ΕΡΤ 1 που ήταν παιδιά από ίδρυμα, ο Φάρος. Α, ναι, είναι κουστός, ναι, ναι. Στη Θεσσαλονίκη, είναι Ρωμά, παιδιά Ρωμά. Και αυτά τα παιδιά πήγαν έξω στο εξωτερικό και κάνανε ρομποτική και παρουσιάσαν το δικό τους ρομπότ. Μα ωραία. Τι ωραία, ναι, ωραία, έπρεπε ωραία. Να δεις τους Ρωμά όμως, τα παιδιά, τα μικρά, τα τη χαρά που νιώσαν άξιοι και τι λέγανε, τι καταθέτανε, το πώς... Αυτό που νιώθουμε για τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο και που και αυτά το νιώθουν είναι ότι δεν είναι αυτή καθ' αυτό η γνώση που θα πάρουν ή και το χαρτί που θα πάρουν. Το βασικότερο είναι να νιώσουν τον εαυτό τους. Ότι έχουν δυνατότητες, μπορούν να πετύχουν κάτι παραπάνω. Αναγνωρίζουν την αξία τους. Αναγνωρίσουν την αξία τους, να δουν το μέλλον ότι τους. Ότι και τι έγινε που έφυγαν εργατικά και τι έγινε που έκλεβα και ήμουν στους δρόμους. Αυτό εγώ θα το κάνω συγγραφή ή εγώ αυτό θα το κάνω τέχνη ή εγώ μακάρι το να τα καταφέρουν, έτσι. Είναι δύσκολα τα πράγματα πολύ. Γιατί άμα γυρίσεις σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι παραβατικό, πολύ δύσκολο, αυτό πολύ συμβαίνει δύσκολο. Περισσότερο με τα παιδιά τα Ρωμά ή γενικά, γιατί... Καλά, με τα Ρωμά είναι συντριπτική η πλειοψηφία δυστυχώς, έτσι, που ξαναγυρίζουν. Τα λέω σωστά, ναι, σωστά. Μα περισσότερο έχουν ιδρυματοποιηθεί τώρα τα παιδιά. Πηγαίνουν εκεί, τρώνε, πίνουν, κοιμούνται. Παίρνω ένα μεγάλο ποσοστό τώρα πηγαίνει, γιατί έχει σχολείο στην Αυλώνα και παρακολουθούν, επειδή τους έχει ακίνητρο ότι... Ο χρόνος μειώνεται όταν παρακολουθούν το σχολείο, ναι. Όπως και όταν κάνουν διάφορες εργασίες. Αλλά πηγαίνουν εκεί πέρα. Και είναι καλότερο ότι πηγαίνουν, γιατί αν διευρύνεται το μυαλό, πόσο περισσότερο δεν μάθαινε. Μωρή, εντάξει, όσο και παράνομος να είναι κάποιος, όσο και στριμμένος να είναι, όταν πάει και κάτι στα θρανία, κάτι δεν θα αλλάξει. Κάτι θα πάει. Και να σας πω κάτι, το να μάθουν, είναι, το ξέρουμε ότι είναι πολύ αλλοδαπή. Έτσι. Το να μάθουν ελληνικά. Είναι καλό. Είτε μείνουν εδώ, είτε γυρίσουν στην πατρίδα τους, είναι θετικό, γιατί στην πατρίδα τους έγινουν πρεσβευτές της Ελλάδος, ξέροντας και τα ελληνικά. Έτσι, και εδώ σίγουρα δεν θα νιώσουν απομονωμένοι, ξεκομμένοι από το κοινωνικό σύνολο, θα μπορέσουν όσοι μείνουν και όσοι θελήσουν, τέλος πάντων, να ενταχθούν, άμα ξέρουν τη γλώσσα. Και όχι μόνο τη γλώσσα, και κάποια πράγματα από τον πολιτισμό μας. Αυτό που είπατε τώρα, ότι περισσότεροι, γιατί μου το είπε και ο κύριος Νίκος, ότι περισσότεροι είναι αλλοδαποί. Απ' τη μία με χαροποιεί, γιατί βλέπω ότι οι Έλληνες, ας πούμε, έχουν μετριάσει το έγκλημα ή θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρά. Απ' την άλλη, πώς το βλέπετε. Θετικά και αρνητικά. Ναι. Το ότι έχουμε γεμίσει, δηλαδή έρχεται ο άλλος από το... Έρχεται για μια καλή... Φεύγει από μια χώρα που έχει πόλεμο. Όχι πάντα. Είναι δεν, και δεν θα βρεις και κάποιοι που δεν είναι κάποιοι Ρωμάνοι, κάποιοι... Ζητάνε κάποιον καλύτερο τρόπο διαβίωσης, ότι θα βρουν καλύτερες συνθήκες από ό,τι είναι στη χώρα τους, ότι θα βρουν δουλειά. Έρχονται χωρίς χαρτιά τίποτα, εμείς τους βάζουμε μέσα. Τους βάζουμε φυλακή. Εντάξει, υπάρχουν όμως και βιαστές που βλέπουμε. Κάποιοι Παλαιστίνοι, κάποιοι... Κοιτάξτε, εμείς όλους θα τους δούμε και στον Αυλώνα που πηγαίνουμε. Τα δεν, θα πούμε, δεν θα πούμε ότι εσύ και εσύ να μην έρθεις να σε δούμε. Όχι, όλοι. Αλλά, ναι. Και λέμε αυτό που λέμε, τώρα να το πει και ο κύριος Κάρμας και ζητάμε και από τον αρχιφύλακα, είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν επισκεπτήρια. Εντάξει, και πολύ ξένοι βέβαια, αλλά δεν και δική μας, γιατί είναι το κόστος μεγάλο το να έρθει κάποιος. Αρχίζουν οι φυλακές εκτός από τα σχολεία. Εφαρμόζουν και συστήματα μέσω υπολογιστή και μιλάνε δηλαδή μέσω του ίντερνετ και αυτό είναι πολύ θετικό.
Το ξέρουμε πολύ καλά ότι αν έρθουν σε επαφή με τους δικούς τους μέσω ίντερνετ και αυτά και να μιλήσουν και αυτό είναι καλό. Είναι, είναι πολύ θετικό. Γίνονται βήματα πάντως και σχολεία που έχουν ανοίξει τώρα νομίζω πλέον σε όλες. Χωρίς βέβαια να υπάρχει και υποδομή εδώ να λέμε την αλήθεια, αλλά το ότι υπάρχουν έστω δύο καθηγητές και θα πρέπει να πούν ποιος θέλει. Είναι θετικά βήματα. Όλα αυτά είναι θετικά βήματα. Να πω ότι αυτό το βιβλιαράκι είναι που έχει μέσα κάποια ποίηματα, κάποιες ιστορίες, άμα το ξεφυλίσεις, που είναι και από τα ίδια τα παιδιά. Και έχουμε και τα ίδια τα παιδιά. Mm. Και τα άρα υπάρχουν παιδιά που αγαπήσανε τη συγγραφή, υπάρχουν παιδιά που αγαπήσανε την τέχνη, έτσι δεν υπάρχουν είναι. Υπάρχουν παιδιά που έχουν κάποια προσόντα, θα λέγα ταλέντα. Ταλέντα. Και στη ζωγραφική και στην ποίηση. Παλαιότερα βγάζανε και εφημερίδα και εκεί πέρα. Βγάζετε τώρα. Βγάζανε εφημερίδα και όλα αυτά τα συγκεντρώναν και τα δημοσιοποιούσαν. Και αυτά τα παιδιά τα φτιάχνουν. Όχι, εσείς, αυτά τα κάνει αυτό. Εσείς τα κάνετε. Ναι, ναι, ναι. Πω, πω, και εγώ ας πούμε που δεν έστειλα λεφτά τώρα και πήγε έτσι η κάρτα. Ναι, δεν πάνε ναι, χαμένα. Ναι. Γιατί εγώ μια χρονιά στην αρχή αγάπη σας. Δεν χρειάζεται λεφτά. Οπότε με ψέχνουν. Κάτι να είναι με αγάπη, ό,τι δώσει ο καθένας και ένα ευρώ με αγάπη και δεν έχουμε παράπονο, ο κόσμος αγαπάει την προσπάθεια. Ναι, αγαπάει. Την προσπάθεια. Είναι αλήθεια. Έχετε δει όμως και παιδιά που έχουν από τη βοήθειά σας, σας έχουν εκτιμήσει, έχουν ευγνωμοσύνη και αυτή τη στιγμή να, συμμετέχουν. Να σας πω δύο παραδείγματα πρόσφατα. Το ένα ήταν ένα παιδί πήρε τηλέφωνο την κοπέλα που τα βλέπει τα παιδιά και καταγράφει, ναι, ακριβώς καταγράφει τα προβλήματά τους, τους βοηθάει όσο μπορεί και της λέει έχω μπροστά μου το κινητό, έσβησα όλες τις επαφές μου, είναι αυτός πρόσφατα αποφυλακισμένος, έτσι, και κράτησα μόνο τον Ονίσιμο. Αυτό εμάς με συγκίνησε πραγματικά γιατί δείχνει ότι θέλει στην καινούργια του ζωή να είμαστε εμείς δίπλα του. Ναι. Να μας έχει σαν σημείο αναφοράς. Και η ευθύνη μας είναι μεγάλη βέβαια, αλλά πραγματικά ήταν συγκινητικό. Και να σας πω και κάτι άλλο, ένας ήρθε ένας κούριερ να αφήσει ένα δέμα, βγάζει, αφήνει και κάτι, άφησε και 20 ευρώ και λέει, ξέρετε κάτι, πριν από πολλά χρόνια με είχατε βοηθήσει, δεν τον θυμόταν κανένας, ίσως να ήταν και άλλα παιδιά που δεν είναι τώρα, γιατί έχουν συνταξιδοτηθεί και όλες τις κάποιοι. Και με βοηθήσατε πολύ και στάθηκα στα πόδια μου. Να είστε καλά και έφυγε. Δηλαδή, δεν ξέρουμε πραγματικά πώς κάποιος θα εκλάβει αυτή τη βοήθεια. Οι ανάγκες, όπως είπε εδώ και ο κύριος Κάρβας, είναι τεράστιες, είναι πάρα πολλές. Μόνο σας πω δύο νούμερα που τα τελευταία χρόνια αυτά είναι σταθερά περίπου. Βλέπουμε και τώρα από το 23 και μετά μεγαλώνουν. Περίπου 200 καινούριους αποφυλακισμένους το χρόνο και 500 παλιούς. Οι 500 παλιοί δεν είναι μοναδικές επισκέψεις. Ναι, είναι 10 επισκέψεις το χρόνο, είναι 7 ξέρω κι εγώ. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλες είναι οι ανάγκες και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη. Εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε, δεν δίνουμε χρήματα στα χέρια, να καλύψουμε λογαριασμούς, το κυριότερο, ρυθμίσεις που έχουν κάνει σε ΔΕΗ και αυτά, να δώσουμε κάποιο ενίκιο, να δώσουμε τρόφιμα, να δώσουμε είδη καθαριότητας. Λοιπόν, έχω μια φίλη μου κι εγώ που βγήκε το 14-15. Και στην αρχή και αυτή τη βοηθήσατε στα φωτά, νερά και τέτοια. Μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα, αυτό λέμε. Λίγα θα δώσουμε. Πιο πολλά έχουμε, πιο πολλά δίνουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Η φυλακή δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα. Δηλαδή τότε τα λέμε εμείς τώρα. Άλλους τους κάνει ανθρώπους, άλλους τους κάνει. Όχι, έχει ιδιαιτερότητες, δηλαδή και τα παιδιά. Δεν πάμε εκεί, αν λες αυτοί κάνανε κάτι, είναι να τιμωρηθούν καλά και τα λοιπά. Δεν πήγαν όλοι γιατί κάνανε αυτό. Αυτό δεν το κοιτάμε. Στην πράξη δεν την κοιτάμε. Τον άνθρωπο κοιτάμε. Δηλαδή τον αμαρτωλό προσέχουμε και όχι την αμαρτία. Και είναι και βασικό σε όλη την ομάδα ότι δεν ρωτάμε τι έκανες και δεν μας απασχολεί αυτό το τι έκανε. Και θέλει επιπλέον πολύ μεγάλη προσοχή και απέναντι στα παιδιά. Δηλαδή να αισθάνονται ότι είναι προσωπικότητα. Έτσι τους βλέπουμε και εμείς. Είναι βασικό στοιχείο αυτό. Αυτό. Άλλες. Αυτό. Όταν δείξεις το αλουνό ότι έχει αξία, πάβει να γίνεται παραβατικός νομίζω. Γιατί γινόμαστε παραβατικοί, γιατί έχουμε απαξιωθεί από κάπου, γιατί θέλουμε να ξεπεράσουμε. Συγγνώμη από κάτι.
Παραβατική δεν ήταν και αυτή στη Χαλκίδα, ναι. Κυριλέ, με τις γραβάτες. Ναι. Και αυτοί θα μείνουν έξω όμως, δεν θα μπουν μέσα στη φυλακή. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί στη δουλειά μου που είναι παραβατικοί. Μπαίνουν μέσα, αλλά πότε βγαίνουν. Όχι, βγαίνουν με τα βραχιολάκια. Εγώ έχω οικονομικό στη Συνούσες, είναι η αδερφή μου, και είναι ένας εφοπλιστής που έχει... Λοιπόν, είναι με το βραχιολάκι. Μάλιστα. Όταν είσαι οικονομικός, είναι κρατούμενος, ναι, βγαίνεις με τα βραχιολάκια και πάει κανονικά, κάνει τη ζωή του. Πάντως αυτό που δεν πρέπει, έτσι, που πρέπει να είναι στην άκρη του μυαλού μας, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πλήρωσαν για ό,τι έκαναν, να μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε την τάση να τους ξαναδικάζουμε και να τους καταδικάζουμε. Μπράβο. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ταπεινωθεί πολύ. Αυτό που έκαναν, βγήκε στη φόρα, ξεφτυλιστήκανε, ταπεινωθήκανε, χάσανε οικογένειες. Ακριβώς, έχουν διαλυθεί οικογένειες, έχουν διαλυθεί, χάσανε τη ζωή τους, το έδαφος κάτω από τα πόδια τους χάσανε. Και έρχονται τώρα, ιδίως για τους αποφυλακισμένους, να στήσουν μια καινούργια ζωή. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι αυτό που λέω, ότι είναι σαν ένα αυτοκίνητο που έχει κολλήσει στη λάσπη. Εμείς του βάζουμε στην αρχή κάποια πέτρα και ένα ξύλο και το σπρώχνουμε να ξεκολλήσει. Αν είναι χαλασμένη η μηχανή όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εκεί θαύμα μόνο πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει κάποιος να έχει θέληση. Αυτό, εντάξει, αν είσαι διεφθαρμένος. Και να το, επιθυμήσει πολύ. Και να το επιθυμήσει πολύ να ξεκινήσεις πάλι να κάνεις επανεκκίνηση. Αυτό. Να κάνεις επανεκκίνηση και να γίνεις ένα παιδί. Να γίνεις ακριβώς. Εγώ, επειδή το έχω δει σε φίλους μου. Αλλά είναι αυτό, γιατί θυμάμαι αυτή η κοπέλα, να την πάρω τηλέφωνο της Πολεμάρη, στην αρχή έτσι ένιωθε, θυμάμαι στην πολυκατοικία της, ένιωθε ότι την απαξιώνουμε. Είχε πολύ πόλεμο με την πολυκατοικία. Μια περίπτωση για πολυκατοικία, να σας πω. Ήταν μια, ο γιος της, της οποίας ο γιος ήταν φυλακή, και αυτή έγινε ασφαλίστρια και πήγε στην πολυκατοικία και έλεγε, που ήταν γνωστή όλη έτσι στην πολυκατοικία, είμαι ασφαλίστρια, πλέον μην μπορούσατε να ασφαλιστείτε. Και μία συγκάτοικος της πολυκατοικίας τους έπιασε όλους και τους έλεγε, μην ασφαλιστείτε σε αυτή γιατί ο γιος της είναι φυλακή. Που θα έπρεπε να τους πει, ασφαλιστείτε που ο γιος της είναι φυλακή, τους έλεγε, μην ασφαλιστείτε που ο γιος της είναι φυλακή. Το 2010 λοιπόν, 12 από ό,τι ήταν, που το 2014, γίνανε εκλογές το 2014. Ναι. Λοιπόν, είχε βγει η φίλη μου αυτή και πήγαινα. Εκεί πέρα λοιπόν που έμενε, από κάτω έμενε ενός υποψήφιου η μαμά. Και τσακ με βλέπει και μου λέει, πώς πας σε αυτό το σπίτι. Του λέω, να σου πω κάτι, από κάτω είναι η μαμά σου που δεν τη χαιρετάει και δεν της μιλάει και δε και δε και δε. Και του κάνω ένα κήρυγμα και μετά δεν ξέρω τι πήγε αυτό στη μαμά του. Και μετά κατέβαινε η Μαρία και να της λέει, γιαγιά, φτιάξε τον κήπο, βάλε ό,τι θες, να μου λέει, αυτή τι έγινε, τι τους είπες. Γιατί έκανα, ναι, δηλαδή, να του δώσουμε, του δώσα να καταλάβει ότι τι, θα δώσουμε άλλη μία. Αυτή η κοπέλα προσπαθεί, τώρα η κοπέλα δουλεύει σε μια εταιρεία, είναι τηλεφωνήτρια. Και θέλουν να ξεχάσουν, πολλοί θέλουν να ξεχάσουν. Προσπάθει, εν τω μεταξύ δεν μπήκαν ούτε γιατί κάνανε φόνο, γιατί μπορεί να πιάνει λίγο η ηρωίνη και στο κάτω-κάτω πάλι αυτοκαταστροφή κάνανε. Ειδικά αυτά τα παιδιά με τα ναρκωτικά, εγώ νομίζω πρέπει να έχουν άλλη... Τώρα η χρήση δεν είναι ποινικοποιημένη, πρέπει να είναι και κάποιο εμπόριο, κάποια μορφή. Μόνο εμπόριο. Αν είναι εμπόριο, ναι. Αν είναι εμπόριο. Αν είναι σκέτη χρήση, ναι, δεν μπαίνεις μέσα. Αν έχεις... Α, ναι, αλλά... Θα αναφέρει το άλλο. Όσον αφορά εμάς, όλους τους απ' έξω, έτσι να πω κάτι, η πρώτη αντίδρασή μας όταν βλέπουμε έναν αποφυλακισμένο ή και φυλακισμένο και μάθουμε και το τι έκανε, είναι να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Οπ, τι έχει κάνει αυτός, κάτσε να βάλω μπροστά μου κάγκελα ασφαλείας. Εγώ μόνο τον παιδαρεστή θα συχαινόμουν. Ναι. Γι' αυτό φαίνεται και από το ότι τα παιδιά πολλές φορές φεύγουν από μέσα και λέει θα πάω τώρα, θα αλλάξω σου, λένε θα απολυθώ σε ένα μήνα, δύο. Ναι. Θα πάω στο χωριό μου, τι θα κάνεις, θα ασχοληθώ με γεωργικές εργασίες, θα μαζεύω σίδερα κτλ. Αλλά όταν πάνε εκεί πέρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει τελείως. Και μπορεί σε δύο μήνες να είναι πάλι μέσα. Γιατί δεν βρίσκουν δουλειά. Δεν τους δίνουν δουλειά. Τους απαξιώνει το ίδιο το χωριό, οι φίλοι εκεί, ο κόσμος. Πάλι τους περιτριγυρίζουν το ίδιο περιβάλλον. Αν είναι με ναρκωτικά για το εμπόριο κτλ. Επεμβαίνει πάλι η αστυνομία, πάλι μέσα. Δύο πραγματάκια να σας πω για τον Ονίσιμο.
άμα θέλετε, ναι, έτσι, ναι, ναι, τις είναι... δράσεις του, έτσι πολύ σύντομα, μέσα στη φυλακή, επισκέψεις, χρήματα στις κοινωνικές υπηρεσίες των φυλακών για να τα δώσουν σε απόρους κρατουμένους, δέματα στις φυλακές, στη συνεργασία πάντων με τις κοινωνικές υπηρεσίες και κάλυψη νομικών εξόδων, καλό λογοτεχνικό και χριστιανικό βιβλίο για τις βιβλιοθήκες των φυλακών, τους αποφυλακισμένους, χρηματικά βοηθήματα, να καλύψουμε τα έξοδά τους, τρόφιμα, νομική κάλυψη όπου μπορεί να είναι, φιλοξενία σε ξενοδοχείο, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, να βγουν και να μην έχουν που να μείνουν. Βέβαια για λίγες μέρες, δεν έχουμε δυνατότητα για πολύ. Αλλά μέσα σε αυτές τις λίγες μέρες ελπίζουμε και ευχόμαστε να δώσει κάποια λύση αυτός ο άνθρωπος. Αυτό που λέμε και έχουμε εφαρμόσει τώρα και θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα και στην διοίκηση, εκπαίδευση μέσα στις φυλακές, όχι μόνο σχολεία, αλλά και εκπαίδευση. Τεχνική. Αρχίσαμε λοιπόν στις γενικές φυλακές εδώ του Κορυδαλλού και φτιάξαμε κομμωτική, αισθητική, νύχια, μαγειρική τώρα, ραπτική, που πήραμε και μηχανές και καλύπτουμε εμείς όλο το κόστος. Mm-hmm. Χειροτεχνικά ήταν ωραία. Και το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε, γιατί μας κάλεσε και η ΧΑΠΑ και εγώ και οι γραμματέας αντικλιματικής πολιτικής, αυτό είναι το μήνυμα. Δηλαδή, ένα τεράστιο πρόβλημα είναι ο χαμένος χρόνος μέσα στις φυλακές. Χιλιάδες χαμένες ώρες. Κάπως δημιουργικά, αργία, μην τρυπάς στις κακίες. Κάπως δημιουργικά. Αν μπορούσε δε, και η πρότασή μας είναι, να βγάζουν κάτι, ένα προϊόν, και να μπορούν να το εμπορεύονται και να έχουν ένα μικρό μεροκάμα. Ποιος μας έλεγε ότι το ψωμί το κάνουν οι φυλακισμένοι, το ψωμί. Στην Κάιφ. Ναι, είναι δίπλα στον Κορυδαλλό. Μπράβο. Ποιος είχε έρθει εδώ και μάλιστα τώρα προσπαθούν να τους δώσουν και πιστοποίηση ότι είναι αρτοποιοί. Δεν έχουν αυτή τη στιγμή, δεν έχουν κάποια πιστοποίηση. Και φτιάχνουν ψωμί από τις φυλακές. Ναι, και προμηθεύουν τις άλλες φυλακές, νομίζω και κάποια νοσοκομεία προμηθεύουν. Νοσοκομεία και κάποιον είχα φέρει εδώ και μου το έλεγε, ότι μας το φτιάχνουν το ψωμίο σωματείο ήταν κάτι, θα το θυμηθεί το μυαλό μου. Αυτό είναι καλό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, να μην τους ξαναδικάσουμε και όσο μπορούμε να τους αγκαλιάσουμε ώστε να μπορέσουν να κάνουν μια καινούργια αρχή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και για τις οικογένειες βέβαια, ό,τι ισχύει και για τους αποφυλακισμένους, ισχύει και για τις οικογένειες των φυλακών. Μου είπε η Σοφία που είχα μιλήσει μαζί της ότι είναι να γίνει και κάποια εκδήλωση τώρα που γι' αυτό θα λέγαμε για κάποια εκδήλωση που είναι να γίνει. Άμεσα εκδήλωση κάτι... Όχι, δεν έχουμε προγραμματίσει κάποια εκδήλωση άμεσα τώρα. Κάποια συναυλία, κάτι μου είπε, κάτι και μου λέει γι' αυτό περισσότερο, γιατί ήταν για την άλλη εβδομάδα την παράλληλη. Και γι' αυτό βάλαμε δεν, τώρα. Δεν, μήπως μου ξεφεύγει κάτι, συναυλία, κάτι, πάνε. Όχι, δεν έχω υπόψη. Δεν έχω υπόψη. Τα χρήματα εσείς από πού, δηλαδή είναι αυτά που δίνει ο κόσμος από αυτό δηλαδή, εδώ πέρα δηλαδή. Ή υπάρχουν και κάποιοι εφοπλιστές, ας πούμε, όχι, που χρηματοδοτούν. Το κομμάτι των εταιριών και το κράτος που μας υπεριφέρεται τα τελευταία 3-4 χρόνια μας έχει επιδοτήσει, αλλά ένα πολύ μικρό κομμάτι των εσόδων μας είναι της περιφέρειας. Είναι η αγάπη του απλού πολίτη. Η αγάπη του απλού πολίτη. Και εταιρείες μας δίνουν και κάποια είδη, κάποιες εταιρείες, αλλά και πάλι είναι πολύ μικρά. Δηλαδή μιλάμε για το 3-4% των συνόλου αυτών που αγοράζουμε, γιατί και τρόφιμα τα αγοράζουμε. Για να τα μοιράσουμε. Με κάποια σωματεία, ας πούμε, όπως είμαστε εμείς οι Παναθηναϊκοί και αυτά, μπορείτε να συνεργάζεστε ώστε να βοηθάνε. Εννοείται ποδοσφαιρικά. Όχι, η Παναθηναϊκή είναι Παναδίπα, έτσι λέγεται, είναι Παγκόσμια Οργάνωση Γυναικών. Και κάνουμε, δηλαδή, εμείς εδώ πέρα, η τοπική της Νέας Σμύρνης, έχει πάει σε κάποια ιδρύματα, κάτι ρούχα, κάτι τρόφιμα, κάτι φάρμακα. Μας στέλνουν και ρούχα και χρήματα, μας στέλνουν διάφοροι σύλλογοι, σωματεία και αυτά, αλλά συνεργασία πάντοτε στο χώρο ακριβώς έτσι της φυλακής συγκεκριμένα δεν έχουμε. Έχουμε συνεργασία με την Επάνωδο που είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο φορέας ο επίσημος, δηλαδή το φορέα που νοιάζεται για τους αποφυλακισμένους. Εσάς ο σύλλογος πώς λέγεται που είστε έτσι δίπλα στο... Εμείς ανήκουμε στη Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων και είμαστε το τμήμα φυλακών. Ομάδα φυλακών.
Καθηγητής κι εσείς. Όχι, λογιστής εγώ. Είναι εδώ η ομάδα φυλακών, είναι μια πολύ ταπεινή αλλά και πολύ αποτελεσματική προσπάθεια. Γιατί κάθε εβδομάδα, σκεφτείτε το, τουλάχιστον δύο άνθρωποι, κάθε εβδομάδα να είναι, και εμείς τώρα οργανώνουμε κάποιες επισκέψεις στις φυλακές, τις κάναμε σποραδικά, τώρα είναι πιο πυκνές. Έχει ευλογηθεί αυτό το έργο 60 χρόνια. Καλό είναι. Όσον αφορά... Υπάρχει μια προσφορά και από επαγγελματίες εκεί γινόταν στη φυλακή, οι οποίοι είχαν μια σχολή αλουμινίου. Mm-hmm. Αυτό είχε έξοδο όμως γιατί αγορά υλικό και τα λοιπά και τα χρηματοδοτούσαν στις περιοχές εκεί πέρα, αλουμινάδες και τα λοιπά. Ήταν πολύ θετικό, αλλά νομίζω ότι δεν ξαναλειτουργήσε. Λειτουργήσε 2-3 χρόνια και σταμάτησε. Είχαν και σχολή ζαχαροπλαστικής. Η έξι ζαχαροπλαστικής. Ναι, η έξι ζαχαροπλαστικής. Και αυτό θα που ήταν πιο εύκολο. Και ανοιχτό. Το πρώτο ήθελε πολλά μηχανήματα, ακριβά μηχανήματα για να λειτουργήσει. Παρ' όλα αυτά λειτουργήσε 1-2 χρόνια. Αλλά είναι πολύ βασικό να υπάρχει δυνατότητα τα παιδιά να μαθαίνουν κάτι μέσα στη φυλακή. Όπως είπε ο πρόεδρος. Μια τέχνη, ρε παιδί. Πώς πήγαινε στο στρατό και μάθαινε τέχνη και έβγαινε και είχε μια τέχνη. Yeah. Να λες μπήκα στο φυλακή, αλλά έμαθα μια τέχνη. Βέβαια είναι πολλά. Γιατί να μάθω την τέχνη του κλέψε και μετά. Μην ξεχνάτε ότι μια τέχνη μπορεί να έχει αιχμηρά εργαλεία. Είναι πολλά τα θέματα. Θέλει προσοχή πολύ, έτσι. Θέλει προσοχή πολύ. Ναι, γιατί δεν ξέρεις και τι πέφτεις. Δεν ξέρεις και τι γίνεται, είναι και αυτό. Στις δράσεις, να πω κάτι, κάνουμε και μαθήματα ελληνικής γλώσσας στις φυλακές. Στον Ελαιόν Αφηβών, στις γυναικείες φυλακές, γιατί είναι καλό. Στο ψυχιατρίο. Και στα τρία αυτά, στην τηλεόραση που έγινε το μεγάλο δώρο με εκείνη που σκότωσε τον άντρα της, τον τεμάχησε με τον εραστή και μετά την είδαμε πρώτη μούρη να κάνει καλεστία. Τι την έραμα. Και λέει γυναίκα και βγήκε. Τέλεσα. Ναι, εντάξει. Απ' τη μία δηλαδή, λες ωραίο αυτό, αλλά από την άλλη, λες... Ρωτάνε κάποιοι, αυτοί που βοηθάτε έχουν μετανοήσει. Και εγώ λέω, γιατί έχουμε μετανοήσει εμείς. Για τα λάθη μας. Θα ρωτήσουμε λοιπόν τον άλλον αν έχει μετανοήσει ή όχι. Αυτό είναι το ζήτημα, είναι από τη δική μας την αντίδραση και από τη δική μας τη δράση. Πώς θα το πάρουν και εκείνοι. Πώς θα το πάρουν αυτοί και ίσως να είναι ένα θετικό. Αυτό που λέμε, ένα λιθαράκι να βάζουμε. Ένα λιθαράκι, γιατί το εύκολο, το πανεύκολο μάλιστα, είναι να γκρεμίσεις. Το να χτίσεις είναι πολύ δύσκολο. Και εξάλλου δεν ξέρουμε κάθε φορά πώς μπορεί να λειτουργήσει ο Κύριος. Δηλαδή μπορεί να τον χαιρετήσεις και να αισθανθεί αυτός ότι ξέρεις, μιλάει, με χαιρετάει. Μου έδωσε ένα πακέτο τσιγάρα ή μου έδωσε μια κάρτα. Γιατί? Μπορεί να σκεφτεί γιατί. Εγώ μπορεί να πέσω στα πατώματα δεν με αποδεχτούν. Ξέρετε πόσο είναι η αποδοχή. Πρόσφατα είναι ένας αποφυλακισμένος που ήταν από τον Ελαιώνα Αφηβών, που είναι το κέντρο απεξάρτησης, ο οποίος ρωτάει και ξαναρωτάει, γιατί με βοηθάτε. Του φαίνεται είναι έξω από τη λογική του. Το να του λέει, αυτοί κάτι θέλουν για να βοηθάνε. Πάντοτε υπήρχε το δούνε και λαβήν. Και αναρωτιέται συνεχώς, γιατί με βοηθάτε. Τι θέλετε από μένα. Τι θέλετε από μένα, ακριβώς. Δεν θέλουμε τίποτα, να είσαι καλά θέλουμε. Μόνο αυτό. Όσον αφορά λοιπόν έτσι το πνευματικό κομμάτι, το Ευαγγέλιο τα έχει πει όλα, έτσι. Το Ευαγγέλιο είπε, εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς μου. Mm. Το Ευαγγέλιο είπε, ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτο. Το Ευαγγέλιο έχει τον δεξιόν ληστή, ο οποίος μετανόησε τελευταία στιγμή και μπήκε στον παράδεισο. Mm. Αυτό. Οπότε δεν έχει χαθεί καμία ελπίδα, καμία, όχι. Και εμείς αυτό που θέλουμε είναι κανένας να μην απελπιστεί. Κανένας να μην απελπιστεί. Yeah. Αυτό μπορούμε να σου δώσουμε, δυστυχώς δεν μπορούμε κάτι παραπάνω. Εδώ είμαστε, αν δεις τα πολύ σκούρα. Νομίζω ότι αν υπάρχει, δηλαδή, αυτή η φίλη μου που σας λέω αργότερα και κάτι προβλήματα που είχε μια κοινωνική λειτουργός, δεν ξέρω τι, δηλαδή και ακόμα και τώρα την παίρνει και τη συμβουλεύεται, δηλαδή... Την καθοδηγεί, πώς να σου το πω. Νομίζω ότι αυτοί που πραγματικά θέλουν να αλλάξουν,
αυτοί που θέλουν να αλλάξουν πραγματικά το παλεύουν ιδιαίτερα, έτσι. Και πιστεύω ότι αν κάποιοι άνθρωποι βρεθούν γύρω τους και τους στηρίξουν, συνθεοπάντοτε θα τα καταφέρουν. Το μετά, εγώ νομίζω ότι αυτό που κάνετε είναι πολύ μεγάλο έργο, παιδιά, και οι δυο σας, και είναι πολύ ωραίο. Ναι, μεν θα πεις το κάνουμε και εμείς, γιατί με το να προσφέρουμε κάτι κερδίζουμε και εμείς, εσύ σαν άτομο κάτι κερδίζεις όταν προσφέρεις, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε, το να μαλακώσει η καρδιά είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η πρώτη αντίδραση είναι αυτό που σας έχω πει και για τον εαυτό μου, αλλά και για τους άλλους, και γιατί τον βγάλανε έξω. Η πρώτη αντίδραση, δηλαδή γιατί αποφυλακίστηκε με αυτό που έχει κάνει. Ποιο είναι το ζητούμενο λοιπόν, να τους κλείσουμε, να φτιάξουμε ισόβιες φυλακές, να είναι ισοβίτες όλοι μέσα? Εντάξει, αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, είναι κάποια πράγματα που βλέπουμε ότι ο κόσμος, δηλαδή αυτό τώρα με τις γενοκτονίες που σκοτώνουν τις γυναίκες, ή άλλος που βιάζει παιδάκι τώρα. Να ζήσει αυτός ο άνθρωπος, αλλά δεν πρέπει και αυτός κάπως να, πώς βιάζει το παιδάκι, να τον ευνοχίσουμε και να τον αφήσουμε να ζει? Υπάρχει στη Ρωσία αυτό, να ξέρετε. Χημικός ευνοχισμός. Ναι, υπάρχουν λύσεις. Ναι. Λοιπόν. Δηλαδή, εκεί κάπου θα πεις, αυτή η μωρή είναι η οργή όμως που νιώθουμε εκείνη την ώρα, της εκδίκησης, ε. Κοιτάξτε, η πολιτεία τι έγινε. Με τον νόμο του Παρασκευόπουλου παλιά έγινε μια αποσυμφόρηση των φυλακών. Ο λόγος δεν ήταν ότι αγάπησε η πολιτεία τους φυλακισμένους έτσι και θέλει να τους βγάλει, δεν χώραγαν πλέον. Ήταν πάρα πολύ. Τώρα με τον καινούργιο ποινικό κώδικα αυστηροποιούνται οι ποινές. Θα έχουμε σε λίγο μεγάλο πρόβλημα, γιατί θα μπαίνει κόσμος φυλακή. Θα μπαίνει και με την οδήγηση τώρα. Και τώρα και θα φτιαχτούν καινούργιες φυλακές, στέλνουν τον Κορυδαλό να τον μεταφέρουν στον Ασπρόπυργο. Μάλλον θα φτιαχτεί και ο Ασπρόπυργος, θα παραμείνει και ο Κορυδαλός. Δεν θα χωράνε, ναι. Δεν θα χωράνε, δηλαδή. Ναι, άμα είναι τώρα, γιατί έκανα παράβαση να με πάνε φυλακή από 2-5 χρόνια, λέει. Και καλά, μπορεί να τα πληρώνει αυτά. Πώς έχει να τα πληρώνει τώρα? Αυτό θα τα δώσει μέσα. Πρέπει να βγάλει το μήνα, θα έχει να πληρώσει. Θα λες πάω λίγο διακοπές στη φυλακή. Ο μπαμπάς έχει ταξίδι για δουλειές. Κάνουνε και θεατρικές παραστάσεις εκεί. Κάνουνε και τα καλεστία που είπαμε, να τα πούμε και αυτά τα ωραία. Ναι, ναι, και είναι. Και βλέπω ότι και οι διευθυντές των φυλακών προσπαθούν να έχουν μία όσο το δυνατόν καλύτερη διαβίωση. Α, τώρα θυμήθηκα. Τον Γενικό Κρατικό Νίκαιας παίρνει ψωμί από τις φυλακές. Α, τον Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ναι. Είναι και εκεί κοντά. Το νοσοκομείο. Γιατί σπάγα τόση ώρα το κεφάλι μου να δω ποιος μου το έπαιρνε. Πολύ λογικό. Είναι δίπλα. Κάνει κάτι ωραία ψωμάκια στρογγυλά. Γιατί έχω ένα γνωστό μου και μου τα έφερνε. Και μια φορά ήρθε εδώ πέρα τον εργαζόμενο νοσηδικαλιστής και μου το είπε ότι μπράβο, το Γενικό Κρατικό Νίκαια το ψωμί το παίρνει από τις φυλακές. Από τα παιδιά και από τα εργαστήρια. Ναι, το ότι τους δίνουν κάποιες διέξοδες, είτε με ζωγραφική ή με θεατρικές παραστάσεις που κάνουν μέσα στη φυλακή, όλα αυτά έχουν σκοπό το χρόνο που έχουν εκεί πέρα να έχουν κάποια διέξοδο, να γεννήσει. Για σκεφτείτε τώρα τον εαυτό σου, να είστε σε ένα δωμάτιο, όλη μέρα πώς να είσαι, τι να κάνεις. Και είπαμε ότι ο χρόνος και σκέφτονται μόνο το μεγαλύτερο χρόνο της ημέρας, τον περνάνε να σκέφτονται με πώς θα αποδράσω. Όχι πώς θα αποδράσω, δεν νομίζω να είναι τόσο ικανή για να αποδράσω, αλλά με το δικαστήριο, τι θα γίνει, να μεταφράσω τον δικηγόρο, τι θα είναι, δηλαδή γύρω-γύρω από αυτό το πράγμα. Που λένε, τους έχουν για να ελέγχονται. Δεν τους λένε πότε θα έχει δικαστήριο, πότε θα απολυθείς, τι θα γίνει, αν θα έχεις ένα, πώς το λένε, εφετείο κτλ. Τους κρατάνε σε μια αβεβαιότητα, ώστε να τους μπορούν να τους ελέγχουν καλύτερα. Έχετε νιώσει έτσι ποτέ φόβο, δηλαδή να είστε με κάποια άτομα και να το βλέμμα τους, η στάση τους, να σε κάνει εκείνη τη στιγμή να νιώσεις ανασφάλεια, να πεις όχι τώρα θα μου την παίξει κάτι? Νομίζω όχι. Υπάρχουν μερικές στιγμές κάποιοι μερικοί αλλοδαποί οι οποίοι είναι πολύ απαιτητικοί. Είναι απαιτητικοί. Δηλαδή, όχι, εγώ θέλω, νομίζω ότι. Εγώ είχα πάει ρε παιδιά στο Λαύριο τότε, ήταν ένα σαν. Οι μετανάστες ό,τι είχαν έρθει. Και είχαμε πάει για να του πω με τρόφιμα και τέτοια στο Λαύριο.
Και ήταν κάποιοι Έλληνες κοινωνικοί λειτουργοί και μου λένε μην τους δίνεις τάρο. Mm. Γιατί είναι πολύ απαιτητικοί, δηλαδή έχουν αυτό που είπατε, πολύ απέτηση, πολύ απότομο ότι και καλά είμαστε υποχρεωμένοι να τους ταΐσουμε, να τους ποτίσουμε, να τους... Δυστυχώς αν μείνει κάποιος πολύ καιρό στη φυλακή, αποκτά αυτόν τον ιδρυματισμό και περιμένει βγαίνοντας κάποιος το μεσημέρι να τον ταΐσει, κάποιος... Είναι δύσκολο αν κάποιος έχει μείνει πολύ καιρό στη φυλακή. Έχει αποσυντονιστεί. Και το άλλο που δεν είπαμε... Και υπάρχουν έχει άνθρωποι, σημασία... και τους έχω γνωρίσει πολύ καλά, που έχουν γεννηθεί για να μπουν φυλακή. Mm. Τους αρέσει αυτό. Και στην ελευθερία που είναι, κάθονται μέσα σε ένα δωμάτιο σκοτεινό και κάθονται εκεί. Θυμάμαι στις φυλακές της Άμφισσας μία επίσκεψη που είχαμε κάνει, ήταν ένας που συζητάγαμε και λέει κάθε Οκτώβριο χτυπάω ένα περίπτερο. Γιατί τη λέω χτυπάς ένα περίπτερο? Για να ξεχειμονιάσω στη φυλακή. Για να ξεχειμονιάσω στη φυλακή. Και το καλοκαίρι βγαίνει. Και το καλοκαίρι ήξερε πόσο τι ποινή θα φάει, τι θα κάνει. Αφήνει και τον πιάνουν βέβαια, έτσι. Ξέρετε τι γίνεται, το μεγάλο θέμα το οποίο έχει σαν κοινωνία και σαν εργοδότες, το να βρουν δουλειά οι αποφυλακισμένοι είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Κάποια εργοστάσια, εταιρείες, συνεργάζονται. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, η ΕΒΓΑ. Τις λες, συνεργάζονται, λέμε τώρα, όχι, ένα παράδειγμα. Όχι, δεν ξέρω για μεγάλες εταιρείες, αλλά και σε εμάς έχουν απευθυνθεί και έχουμε προτείνει κάποιους ανθρώπους και είναι ευχαριστημένοι. Δηλαδή έτσι είμαστε ένας μικρός ΟΕΔ, ας πούμε. Αυτό, αυτό, ναι, αυτό λέω, έτσι. Ναι. Άρα να το πούμε αυτό, γιατί υπάρχουν χέρια που έχουν ανάγκη, όχι βέβαια να τα εκμεταλλευτούμε. Όχι, όχι, κανονικά, με αμοιβές, κανονικά και με τα ένσημα και με όλα. Μπράβο. Δεν το συζητάμε να υπάρχει εκμετάλλευση. Να σας πω κάτι, θυμάμαι έτσι, χαρακτηριστικά συζήταγα με έναν, ο οποίος εργοδότη. Σας πω τώρα μια ιδέα που μου μου έλεγε ότι τι καλά που είναι το έργο, ευχαριστούμε του λέω. Και που συζητάμε τώρα που σκέφτεσαι έναν άνθρωπο να πάρουμε, έναν αποφυλακισμένο. Ενώ πρώτα έλεγε τι καλό που είναι που βοηθάτε και πολύ, τρελός είσαι, μου λέει. Δηλαδή όταν έρθει το πρόβλημα και χτυπήσει την πόρτα μας, δυστυχώς κάνουμε πίσω. Τι μου ήρθε τώρα η ιδέα. Δεν ξέρω αν έχετε δει, έχουν ανοίξει πάρα πολλές καφετέριες τώρα και στο Γκάζι είναι και έχει φτιαχτεί και να είναι και σαν χώρος με αμαία. Ναι, είναι κινσεπ, ναι, κοινωνικές εταιρείες. Μπράβο. Και για να ενταχθούν τα αμαία. Ωραία, ναι. Έχουν δικαίωμα και τα αμαία, όπως έχουν δικαίωμα και θυμάμαι είχαμε φτιάξει εδώ πέρα μια κοπέλα είχε κάνει καλεστία με αμαία. Θα μπορούσαν και τι προτείνω, να ανοίξουν μαγα... Καταλάβατε τι λέω, με κάποια χρηματοδότηση, ναι, με κάποια... Υπάρχει χρηματοδότηση και από τον ΟΕΔ τώρα για να ανοίξουν δική τους δουλειά. Υπάρχουν και αυτά τα προγράμματα. Και αυτό με κινησέτ, θα μπορούσαν και αυτό. Ναι, εδώ ναι. Είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα, πρέπει να βρεθεί με κάτι... Εντάξει, ας μην είναι κάτι με ποτά, γιατί δεν ξέρεις τι είναι με τα ποτά, να είναι κάτι άλλο, να είναι μια μουσική σκηνή, να είναι ένα συνεργείο, να είναι... που είναι με να το ελέγχετε εσείς, αλλά να δουλεύουν μέσα παιδιά που είναι να ενταχτούν. Είναι το Μύρτιλο στο Σαμπελοκήπους. Ναι. Μπράβο, το Μύρτιλο, ναι. Είναι. Αλλά εντάξει, θέλει κάποιος να το επιβλέπει αυτό. Κάποιος λέει εμένα μου άρεσε είναι αυτό που πήγα, είδα έτσι τα παιδιά. Ναι, στο Μύρτιλο. Ναι, με συγκίνησε. Και κάνει έτσι, κάνει και παρουσιάζει βιβλίο, κάνει διάφορα. Ναι. Αυτό, έργα παρουσιάζει. Αυτό που βλέπω είναι σαν κοινωνία, έτσι, από τα μηνύματα που παίρνω, ότι λιγάκι έχουμε μαλακώσει. Εννοείται. Δεν είμαστε έτσι αρνητικοί, σαν κοινωνία πάντοτε, είμαστε πιο παλιά. Δηλαδή είμαστε πιο δεκτικοί. Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, όλοι δίπλα μας έχουμε κάποιον που μπορεί να έχει παρανομήσει και να έχει περάσει από κάπου. Όλοι τώρα και στις καλύτερες οικογένειες, έτσι δεν είναι παντού. Ίσως αυτό μας έχει μαλακώσει. Ναι, ότι σκεφτόμαστε μην τυχόν και εμείς από τα χρέη και από όλα αυτά. Φτάσουμε. Για βγούμε αυτό το κατόφλι. Γιατί, ψέματα είναι. Δεν είναι, όχι, δεν είναι πραγματικά. Δεν είναι και το κολοσσούς να πηγαίνουν φυλακή. Δεν είναι αδιανόητο, δηλαδή. Δεν είδαμε τον Κοστέτσο και πήγε φυλακή. Είναι... Δεν είδαμε τέτοιους ανθρώπους, πολύ ωραία αντρίκια παιχνίδια. Τα βαλά νομίζω.
Το Γαβαλά και λέω το Γαβαλά. Ναι, το Γαβαλά. Ναι. Ναι. Και πήγε ο καημένος ο Γαβαλάς μέσα. Πάντως αντρίκια φέρθηκε αυτός. Αυτός φέρθηκε αντρίκια, πήγε κάτι φυλακή του. Είχε και άποψη τώρα, τώρα είναι άλλο θέμα βέβαια. Πολύ ωραία τα είπε. Πολύ ωραία άποψη τώρα στο τελευταίο, στο γάμο των ομοφιλοφίλων. Την αλήθεια είπε. Επειδή έχω φίλους ομοφιλόφιλους, τα ίδια μου πάνε. Δεν έχουμε, λέει, τα νύψια μας. Πρέπει να βάλουμε εσένα να μας κάνεις παιδί. Γιατί, ποιος ο λόγος. Δεν έχω ανύψια, δεν έχω. Δηλαδή αυτό. Είναι η παράνοια και είναι ότι θέλουν να ξεφτυλίσουν. Άκου τώρα, υπάρχουν οι άνθρωποι όπως είστε εσείς που θέλετε να πάρετε το μικρό και να το κάνετε μεγάλο και να το εξυψώσετε. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θέλουν να ισοπεδώσουν τελείως το ανθρώπινο είδος. Να το σβήσουν, να μην υπάρχει. Να υπάρχει το ουδέτερο. Αυτό λέγαμε πριν. Άντε και να αναπτυχθεί το ουδέτερο. Όχι, θα είμαστε μια φυλακή όλοι εδώ πέρα. Ε. Τι θα γίνει τότε. Γιατί με αυτή τη λογική, αφού έχω δικαίωμα να είμαι ουδέτερη, να είμαι σκύλος, θα έχω και δικαίωμα να σε κλαίω. Εγώ θέλω να κλέψω τον κύριο απέναντι σε μένα. Έτσι δεν είναι, πώς πάει. Πραγματικά πλέον θα είναι ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Ναι. Και μπορείς να το αλλάζεις. Ήταν κάποιος ο οποίος ήταν συγκεκριμένα το Jason Αντιγόνη, το έτσι αυτό προσδιοριζόταν και τώρα διάβασα ότι είναι ο Ιάσονας, δεν ξέρω τι. Ναι. Ο ίδιος το λέει. Τώρα πλέον δεν είναι το, είναι ο. Δηλαδή κατά καιρός θα γίνεται ο ή το, ο ή το. Όπως μας συμφέρει, χαμαλέοντες αλλά επίσημοι, ε. Τι να πω. Είναι τα προβλήματα. Εγώ θα μείνω στα όμορφα, σε αυτά που εσείς κάνετε. Γρηγόρη, θες να μας πεις και εσύ έτσι την εμπειρία σου από όλο αυτό, από τον εθελοντισμό σου. Ο Γρηγόρης είναι πολύ φίλος εδώ το νησί μου και τον ευχαριστούμε πολύ. Ναι, βεβαίως. Δύο λόγια. Αν και ο κ. Παπασταθόπουλος και ο κ. Κάρμας έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία και σαφώς ξέρουν τα πράγματα πολύ καλύτερα από μένα. Απλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να βοηθήσει κάποιος είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Δεν χρειάζεται τίποτα. Μπορεί να περάσει από την Ασκληπιού που είναι ο σύλλογος, να αφήσει μία μπλούζα και απλά να φύγει. Οι ανάγκες που υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να είσαι πλούσιος, δεν χρειάζεται όχι, να είσαι φωτιστής, δεν χρειάζεται να είσαι μορφωμένος, δεν χρειάζεται. Σε καμία περίπτωση. Ψυχή να έχεις. Σε καμία δοτικότητα να έχεις. Ακριβώς και ενδιαφέρον και να κατανοήσουμε υπάρχουν πολλά προβλήματα μέσα στα σοφρονιστικά καταστήματα. Καταρχήν να πω, εγώ κυρίως ασχολούμαι με τις επισκέψεις στην επαρχία αλλά και εδώ στην Αθήνα, στον Κορυδαλό. Περισσότερο με επισκέπτες και επισκεπτήρια σε ανθρώπους που είναι άποροι, που δεν έχουν επισκεπτήριο. Είναι τρομακτικά τα προβλήματα, μεγάλες οι ανάγκες, απίστευτες. Βέβαια το προσωπικό των φυλακών κάνει τρομακτικές προσπάθειες για να τα απεξέλθει. Πρέπει να το πούμε αυτό. Το κράτος ωστόσο έχει πολλά προβλήματα, είναι γνωστά αυτά. Και η γραφειοκρατία και η οικονομική κρίση που για μας είναι ας πούμε στο 10, για κάποιους που είναι άποροι και στη φυλακή είναι στο 100. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν περισσεύει κανείς άνθρωπος που να έχει διάθεση να βοηθήσει. Στην Ασκληπιού είναι τα γραφεία του Συλλόγου. Υπάρχει σελίδα στο διαδίκτυο Ονίσιμος. Υπάρχει στο Facebook σελίδα. Βεβαίως. Δεν περισσεύει κανείς. Από έφηβος μέχρι και μεγάλος άνθρωπος μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο να πει ένα λόγο στήριξης. Οι άνθρωποι του Ονισίμου είναι, προσφέρουν την ψυχή και την καρδιά τους για το Σύλλογο. Τα βλέπω από μέσα ως εθελοντής. Δεν έχω κανένα κέρδος. Κανένα κέρδος να διαφημίσω τον Ονίσιμο που δεν έχει ανάγκη μετά από 42 χρόνια. Αλλά βλέπω τους ανθρώπους αυτούς του Ονισίμου που δίνουν και την ψυχή τους για να βοηθηθούν άνθρωποι που από εμάς καλώς ή κακώς είναι δακτυλοδεικτούμενοι. Γιατί είναι ένα δύσκολο κομμάτι εθελοντισμού τα σοφρονιστικά καταστήματα. Ψυχολογικά και συναισθηματικά ίσως μας είναι πιο εύκολο ας πούμε, να βοηθήσουμε παιδιά, αναπήρους, ηλικιωμένους, ακόμα και ζώα. Στο σοφρονιστικό κατάστημα έχουμε ένα ψυχολογικό μπλοκάρισμα ίσως, γιατί ξέρουμε ότι αυτός που έχουμε απέναντί μας είναι ένοχος, έχει φταίξει. Αλλά πληρώνει όμως και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτό που είπε, είχε ταπεινωθεί, έχει περάσει αυτό το στάδιο και μπορεί λίγη στοργή από εμάς αυτόν τον άνθρωπο να τον μετατρέψει και να τον κάνει
σε άρχοντα, πνευματικό, εξέλιξη και... Είναι πολύ σπουδαίο. Ναι. Πολύ σπουδαίο. Και γενικότερα από και ετοιμάζεται τώρα μια εκδρομή στις 27 του μήνα, μια εξόρμηση στην Άφησα. Αυτό ήταν. Η εκδρομή ήταν λοιπόν η εκδρομή. Ναι, ναι. Εγώ αγαπώ ιδιαίτερα τις εκδρομές του νησί μου. Είναι ένα κομμάτι ιδιαίτερο της ζωής μου. Πότε είναι? 27 του μήνα τώρα του Ιουνίου. Καθημερινή. Είναι Πέμπτη, είναι. Στην Άφησα. Αυτό είναι ένα θέμα γιατί οι κοινωνικές υπηρεσίες των καταστημάτων δεν είναι τα Σαββατοκύριακα, δεν μπορούν να κάνουμε εκδρομή εκεί λόγω αυτού του κοινωνικού. Με το παράπονο που του το έκανα ξανά, ότι ναι. Μα, μου λες να έρθω, πώς να έρθω καθημερινές που δουλεύω, δεν μπορεί ένα Σάββατο Κυριακό το κάνω. Είναι δυστυχώς δεν μπορεί δύσκολο, να δεν δουλεύουν οι υπηρεσίες. Αυτό. Αλλά πραγματικά αξίζει κάποιος να έρθει στο σύλλογο, ακόμα και σαν επισκέπτης. Δηλαδή να πει, αφού είμαι στο κέντρο, βρε παιδί μου, δεν πάω στην Ασκληπιού και Σεργίου Πατριάρχου στη γωνία να δω αυτός ο Ονίσιμος, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι. Τι είναι αυτοί, ας πούμε. Γιατί έτσι πήγα κι εγώ. Έτυχε το 2007 να πέσει στα χέρια μου το περιοδικάκι και λέω, δεν πάω να δω τι είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Τι είναι, δηλαδή, τι είναι, κάποιοι εξωγήινοι, ας πούμε, που ξαφνικά θέλουν, τους ήρθε μια φώτιση να βοηθήσουν κάποιους κρατούμενους. Και έτσι, ας πούμε, σιγά σιγά άρχισε να ασχολούμαι με το σύλλογο. Ανάλογα βέβαια ο καθένας με τις δυνατότητες του, είναι δύσκολες εποχές, το καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν περισσεύει κανείς, ακόμα και με την αγάπη του, με ένα τηλεφώνημα, με μια στήριξη. Κοίταξε, και αυτό που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είχα εδώ πέρα καλεσμένη μια κοπέλα, ποιήτρια, κάνει και μια ραδιοφωνική εκπομπή στο ίντερνετ και είναι και αφηγήτρια παραμυθιών. Όταν άκουσε λοιπόν και είπα, γεια σας, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τον Ονίσιο, μου λέει, αχ, μου λέει, πες τους ότι θέλω θελοντικά να πηγαίνω να κάνω αφηγήσεις. Ναι, λέει και εκείνη, αμέ το είπα στην κυρία Σοφία που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, μου λέει ναι, να μας φέρετε σε επαφή. Αμέσως δηλαδή να δώσει και αυτή προσφορά. Αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να έχετε λεφτά ή κάτι και μόνο το χαμόγελο και μόνο ότι θα έρθετε εκεί. Και το 1 ευρώ που μπορεί να δώσετε, έτσι δεν είναι. Και τα 50 λεπτά, μη σημαίνει. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Και μπορεί να πλέκεται, να αυτό το λέω για τη μαμά μου, και να πλέξεις γαντάκια που να γίνουν δώρο στα κορίτσια εκεί πέρα. Να χαρά, ε, θα κάνουν, να το βρήκα ιδέα. Λοιπόν, και άλλα διάφορα. Ακόμα και διαδρομή του περιοδικού είναι σημαντικό στοιχείο. Και αυτό, ναι. Βεβαίω. Αυτά δεν τα μοιράζει το ταχυδρομείο. Να τα μοιράσει, εμείς στέλνουμε στους φίλους, στέλνουμε ταχυδρομικά, αλλά και το άλλο έχουμε σύσταση της Ιεράς Συνόδου, και τα αφήνουμε στα παγκάρια των εκκλησιών, τα μοναστήρια, ναι, όλα. Ναι, ναι, ναι. Είναι δωρεάν δηλαδή το περιοδικό. Ναι, ναι, ναι. Δεν... Είναι όμορφο όμως. Εγώ έχω κάτσει και το έχω ξεφυλίσει αρκετές φορές. Δηλαδή πάντα σε θάλασσα το έχω ξεφυλίσει. Και έχει μέσα και ποιματάκια που γράφουν τα παιδιά και κάποιες δεν σε συγκινεί. Είναι... Βλέπεις και το έχεις έργο. Έχεις αρκετά ωφέλιμα πράγματα και να το δώσει σημασία. Μπράβο. Αρκεί να το δώσει σημασία. Μην το δεις δηλαδή μόνο την τελευταία σελίδα και επηρεαστείς. Μόνο αυτό, ε. Όχι, εντάξει. Αυτό να είναι. Εγώ τώρα θα σας πω ένα πρόβλημά μου. Επειδή για να πάω το ταχυδρομείο δεν μπορώ να πάω και προσπάθησα να κάνω με μια φίλη μου, με την Ξένια που κάνει, της πηγαίνω και μου πληρώνει μέσω e-banking και δεν μπορούσαμε να κάνουμε, να τα περάσουμε μέσω e-banking. Μέσω e-banking δεν μπορούσατε. Δεν έχει αριθμό λογαριασμού εδώ πέρα. Αχ, είναι και 10. Ναι. Εδώ είναι ο λογαριασμός μας. Σε 10 λεπτά. 7 και 8 πάρτε με και 15 πάρτε με για να κλείσουμε, εντάξει. Έγινε. Είναι από Γερμανία, είναι ο ποιητής που έχουμε μετά και είναι για να κάνουμε τηλεφωνική συνέντευξη και είναι Γερμανία. Ναι. Τα είπαμε πριν, λίγο αργήσαμε εμείς. Ναι. Λοιπόν. Το ξαναλέμε για τους φυλακισμένους. Ορίστε, βρήκαμε τώρα. Ορίστε, άρα αυτό το μήνα θα πάνε τα. Γιατί εμείς κοιτάγαμε εδώ. Όχι, όχι. Και μείναμε μπουκάλα. Μέσα έχει τους λογαριασμούς. Τα Χριστούγεννα δηλαδή που προσπάθησε, γιατί τότε εγώ δίνω. Ή τον Πάσχα. Με το δώρο τότε. Τότε εγώ ήδη. Ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε. Μα λίγα μας εκατομμύρια. Και βάζω βέβαια πάντα το όνομα του πατερούλου. Εντάξει. Αφού έχει συνέχεια. Ο Γρηγόρης, τον ευχαριστούμε, μας έκανε την καλύτερη διαφήμιση εδώ. Τα παίρναμε και μου έδωσε η κυρία Σοφία να καλέσουμε και δύο παιδιά που έχουν περάσει να μας λέγανε τη γνώμη τους
δεν μας παίρνει ο χρόνος. Κάποια άλλη στιγμή, εγώ νομίζω ότι από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μπορούμε να είμαστε ξανά εδώ και να πούμε και τι άλλο οργανώνεται έτσι το χειμώνα. Εγώ σας ευχαριστώ για την προσφορά που κάνετε, γιατί κάνετε ένα έργο άφιλο κερδός, το τονίζουμε, χάνετε και χρόνο και χρήμα και ψυχική γαλήνη και όλα αυτά. Τώρα εσείς ξέρετε μες στην ψυχή σας πως... Εντάξει, ψυχική γαλήνη έρχεται. Η γαλήνη έρχεται όταν αντιμετωπίζεις αυτά τα παιδιά και βλέπεις ότι είναι ευχαριστημένα και τα λοιπά. Ω, πήρεμες και λες, κοίταξε εδώ, κάτι γίνεται εδώ. Εγώ θα είναι χαρά μου να τα ξαναπούμε και το, από το χειμώνα, δηλαδή Οκτώβρη, Νοέμβρη, κοντά στις γιορτές. Όποτε θέλετε, πολύ ευχαρίστως. Μπράβο, κατάλαβες. Κοντά στις γιορτές, εκεί, αρχές Δεκεμβρίου, εκεί γιορτές. Βεβαίως. Υπάρχει λόγος που το λέω αυτό. Μπορεί και κάτι να ετοιμάζεται σαν εκδήλωση και τέτοια και να το πούμε. Αλλά και για να χτυπάμε τις καμπάνες, γιατί πρέπει να τις χτυπάμε τις καμπάνες. Εντάξει. Και να το λέμε και να λέμε τι έργο κάνετε και να το διαφημίζουμε παντού. Εγώ αυτά θα τα πάρω και θα τα δώσω και στην Παναθηναϊκή. Θα δώσω όπου μπορώ εδώ στους συλλόγους. Γιατί θα ξεσηκώσουμε και τους συλλόγους. Ας πούμε εμείς οι Κρήτες εδώ της Νέας Μύρνης μαζεύουμε τρόφιμα, μαζεύουμε αυτά και συνήθως θα πάμε στο χωριό ΣΟΣ και σε αυτά. Να κοιτάξουμε και τους φυλακισμένους. Όπου υπάρχει ανάγκη μπορεί να καλύψει. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι λίγο ένα που δεν πολύ ακούγεται, πιο πολύ ακούγονται τα ΣΟΣ, όλα αυτά, το κατάλαβες, στο πολύ κόσμο εννοώ, ναι, παρά ο Ονήσιρος. Ονήσιμος. Γι' αυτό το λέω να... Ο Ονήσιμος, άμα δεν το ξέρετε, είναι Άγιος της Εκκλησίας μας, μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Είχε κλέψει τον κύριό του, τον Τιμόθεο, ναι. Και να πούμε και τη φυλακή. Όχι, μια κουβεντούλα σε αυτό. Τον έκλεψε, πήγε στη Ρώμη όπου ξαναείδε τον Παύλο και τότε έγινε χριστιανός και έγινε μαθητής του Παύλου. Τον είχε δει αρχικά στο σπίτι του Τιμόθεου και μετά τον στέλνει ο Παύλος πίσω στον Τιμόθεο και του λέει να τον δεχτεί σαν αδελφό, του λέει. Και αν σου έχει κλέψει κάτι, θα στα δώσω εγώ, του λέει ο Αποστόλος Παύλος. Και έγινε και μάρτυρας της πίσω στον επίσκοπος. Άρα, εδώ βλέπουμε το πρώτο παράδειγμα, ο Ονήσιμος, που ήταν, ναι μεν κλέφτης, αλλά είδε την αγάπη του Απόστολου Παύλου και αυτή η αγάπη και η στοργή τον έκανε να μεταμορφωθεί και να γίνει ένας Άγιος. Γι' αυτό και τον έχουμε προστάτη, γιατί είναι έμπρακτο παράδειγμα μετανοίας. Οι φυλακισμένοι έχουν, να πούμε, Άγιο προστάτη τον ληστή, ο οποίος πάνω στο Σταυρό αλλάξε και σώθηκε. Ο πατέρας Γευράσιος Θεσσαλονίκη έχει κάνει εκκλησάκι και το έχει εικονογραφήσει. Το έχει εικονογραφήσει με ληστές, πόρνες κτλ. Οι οποίες άλλαξαν και έγιναν χριστιανοί. Όπως και ο Μεσογείας έχει κάποια μονή εδώ στα Μεσόγεια που έχει δώσει το όνομα του ληστού. Έχουμε πολλά να πούμε. Καλά πρέπει να είναι 2-3 ώρες η εκπομπή. Αλλά τώρα μας βιάζουνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Και βέβαια αυτό θα... Ραντεβού τη νέα σεζόν. Οπωσδήποτε. Και πρώτα ο Θεός. Οπωσδήποτε. Πρώτα είναι πάντα πρώτα ο Θεός, να έχουμε την υγειά μας, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, να είμαστε δυνατοί, έτσι αισιόδοξοι και δοτικοί. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Και λέμε τώρα, Ονήσιμος είναι και πατάμε στο Google. Άμα πατήσουμε Ονήσιμος θα βγουν όλα τα στοιχεία, παιδιά, δεν το πάρουν. Τα πάντα, ακριβώς. Εντάξει, και στο Facebook υπάρχει σελίδα. Και είπαμε το χαμόγελο και όλα τα άλλα, η καλή διάθεση θέλουμε. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να βάλω τα λογότυπα. Κλείσαμε. Μισό να βάλω λογότυπα. Δεν βλέπω.
Μα και εγώ θέλω να το παίξω τζίβανο, πώς το λένε, να τα λογότυπα. Μπράβο. Εντάξει, με να δούμε πιάνει.